αξίζει. Πάμε λοιπόν να ρωτήσουμε και τον κύριο Σαββίδη να μας δώσει ένα στίγμα καταρχήν με αυτό που λέει ο κύριος Μάνος για το ρεύμα στην Ολλανδία, παραδείγματος χάριν. Θα δούμε και τα υπόλοιπα. Αλλά το ρεύμα που κινείται στην Ολλανδία, κύριε Σαββίδη. Καλή σας μέρα. Προσωπικά, εγώ ζώντας στην Ολλανδία, έχω ένα συμβόλαιο με 25 λεπτά την κιλοβατόρα. Δεν ξέρω την τιμή στην Ελλάδα, δεν την παρακολουθώ. Είναι πολύ χαμηλότερα στην Ελλάδα, είναι στις 15 είναι περίπου. Είναι 16. Ο μέσος όρος είναι στα 15, αλλά η μισθή είναι λίγο διαφορετική. Με τα πάγια έξοδα, με τα κόστη συντήρησης. Αλλά για να καταλάβει ο κόσμος, επειδή είναι πιο εύκολο νομίζω, δηλαδή το μήνα πόσο πληρώνετε εσείς? Έτσι είναι μια θα πιο... πληρώσουμε γύρω στα 130 ευρώ ρεύμα, αλλά αξίζει να το συγκρίνετε με τους μισθούς. Δηλαδή, σε πόσα τετραγωνικά? Μιλάμε για 120 τετραγωνικά διόρροφη. Να ρωτήσω. Στο σύνολο είναι μισό, γιατί χθες κάναμε πινακάκι. Στο σύνολο είναι πάνω κάτω, ίσως και λίγο πιο φθηνά από ό,τι είναι στο ελληνικό νοικοκυριό. Πρόσεξε. Αν βάλει το λογαριασμό εδώ του ρεύματος, αυτό που λέγαμε χθες, ναι, όλες τις χρεώσεις, σε πάει στο Θεό. Με τους μισούς. Και κυρίως με τους. Πόσο είναι ο βασικός μισθός στην Ολλανδία, κύριε Σαββίδη? Είναι 2.070 ευρώ. Ωραία. Τι ξέρετε εσείς από αυτά τώρα? 2,5 φορές απάνω. 850 ευρώ πάνω από εμάς. 2,5 φορές πάνω από εμάς. Τι ξέρετε εσείς τώρα? Εμείς έχουμε τους καλούς μισθούς. Εδώ έχουμε τους καλούς μισθούς. Ελάτε, γιατί είστε στην Ολλανδία, ελάτε στην Ελλάδα. Γιατί κάθεστε εκεί έξω, δεν έρθετε εδώ? Εσείς, ποιος ήταν ο λόγος που φύγατε, ο λόγος που σας έκανε να φύγετε από την Ελλάδα, ποιος ήταν? Έφυγα από την Ελλάδα για δεύτερη φορά το 2018. Η απόφαση δεν ήταν εύκολη, αλλά ήταν αναγκαία. Οι βιοποριστικοί λόγοι έπαιξαν για μένα πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά εξίσου σημαντική ήταν και η αίσθηση ότι δεν ταιριάζω πλέον με αυτή την οτροπία στον εργασιακό τομέα και στην κουλτούρα που βίωνα. Η αναξιοκρατία, οι προσβολές που αισθανόμουν κάθε μέρα. Τι δουλειά κάνετε, κύριε Σαββίδη? Τι δουλειά κάνετε, αν επιτρέπετε? Μηχανολόγος, μηχανικός είμαι. Εργάστηκα στην Ελλάδα και αρκετές στον ιδιωτικό τομέα, αλλά έχοντας ζήσει στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια των σπουδών μου και για εργασιακούς λόγους αργότερα, επιστρέφοντας στην πατρίδα, βίωσα ένα σοκ. Δεν ήταν μόνο το οικονομικό κομμάτι, ήταν η κουλτούρα. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη τώρα που θα ρωτήσω τώρα αυτό. Επειδή πολλά βιντεάκια. Κατανοώ το εύρος των. Τώρα πολυτεχνείο άνθρωπος, έτσι. Ναι. Σχολάρα αυτή. Μηχανολόγος, μηχανικός. Ένα απλό δηλαδή. Πόσο μισθό θα παίρνατε στην Ελλάδα περίπου? Σε μια καλή θέση που λέω. Όταν ζούσα εγώ ήμουνα στα 1050 καθαρά. Πρώτος μισθός με το που πήγατε στην Ολλανδία πόσα ήταν? Ήταν 2800 καθαρά. Ναι. Αλλά ήταν ο πρώτος μισθός, ήταν καλύτερο, να σας πω, φορές πάνω, αν θέλετε. Πέστε μας, κύριε Σαχεμάνο. Το ένα μου παιδί βρίσκεται στο εξωτερικό, γιατί δουλεύει στο εξωτερικό. Mm-hmm. Ο μισθός της εδώ στην Ελλάδα πριν φύγει ήταν 1000 ευρώ. Ξέρετε ποιος ήταν ο πρώτος μισθός εκεί πέρα? Ποιος? 4.000. Τι δουλειά κάνει? Σε ποια χώρα, στη Μέλη Βρετανία? Είναι ερευνήτρια σε πανεπιστήμιο. Σε ποια χώρα? Στη Σουηδία. 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 1000 ευρώ στην Ελλάδα, 4.000 Σουηδία. Πολύ καλά. Λοιπόν, πολύ καλά. Και μετά λέμε γιατί φεύγουν τα παιδιά. Μετά λέμε γιατί φεύγουν. Στο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα για 1000 ευρώ το μήνα. Και στα βίντεο που κάνει ο κύριος Σαββίδης, βλέπεις ότι και υλικά αγαθά, αλλά και κυρίως το σούπερ μάρκετ, το οποίο έχει γίνει viral πλέον το ελληνικό, είναι πιο φθηνά εκεί σε σχέση με εδώ. Και προϊόντα τα οποία μπορεί να χρειαστεί, γιατί είναι και γονιός ο κύριος Σαββίδης, και πρώτα μπορεί να χρειαστεί για το παιδάκι του, αλλά και αυτά τα καθημερινά τα ψώνια είναι πιο φθηνά. Και είδαμε ότι ο πρώτος του μισθός μόνο ήταν δύο φορές πάνω συγκριτικά με το. Ναι, συγκριτικά με το. Ήταν σοκαριστικό. Όταν ξεκίνησα να συγκρίνω τις τιμές με την Ελλάδα, ήταν σοκαριστική διαφορά στην τιμή του βρεφικού γάλατος. Και διαπιστώνοντας ότι είναι διπλάσια η τιμή στην Ελλάδα, ένιωσα αυτό το πόνο του να μην έχει κάποιος γονιός να πάρει γάλατα για το παιδί του. Και ξεκινήσαμε και μια δράση με την οποία άνθρωποι από το εξωτερικό αλλά και από την Ελλάδα προσπαθούμε να συγκεντρώνουμε χρήματα και κουτιά βρεφικού γάλακτος και να τα στέλνουμε σε οικογένειες οι οποίες μπορεί να έχουν ανάγκη στην Ελλάδα. Αν θα ήθελα να περάσω κάτι μέσα από την εκπομπή σας, είναι ότι το σημαντικό δεν είναι να πετύχουμε τις τιμές και τους μισθούς του εξωτερικού. Αυτό θα έρθει αν πετύχουμε την κουλτούρα του εξωτερικού, αν πετύχουμε την αίσθηση της συνεργασίας, της αλληλοβοήθειας που έχουν, την αξιοκρατία που έχουν στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό δεν με ρωτήσανε ποτέ ποιον ξέρω για να προσληφθώ. Είχα στείλει βιογραφικό σε κορυφαίες εταιρείες πετρελαϊκές, γιατί έχω κάνει μεταπτυχιακό στη μηχανική πετρελαίου. Τελείωσα με διάκριση ανάμεσα στους πρώτους σε 120 φοιτητές στο εξωτερικό. Πήραν το βιογραφικό μου και αυτό που μου είπανε, πολύ καλό βιογραφικό. Αλλά κονέ, έχεις μέσα στην εταιρεία.
Αν αυτό το σταματήσουμε, αν αρχίσουμε να δίνουμε θέσεις ευθύνη σε ανθρώπους που έχουν γνώσεις, ικανότητες, μεράκι και όρεξη, αν φέρουμε την αξιοκρατία του εξωτερικού, είμαι Έλληνας και κανείς δεν το θεωρεί εμπόδιο στο εξωτερικό. Μπορεί να έχει υφισταμένους Ολλανδούς, 10-20 Ολλανδούς και να μπαίνει σε μια ομάδα και να βλέπει ότι ο leader είναι Έλληνας. Πάρα πολλές φορές. Πλέον μιλάμε ελληνικά στην εταιρεία, οι Ολλανδοί προσπαθούν να μάθουν ελληνικά. Οπότε, αν μιλάνε ελληνικά στην εταιρεία, πράγμα, τώρα σου λέει. Ακούς.